56 λεπτά μετά τις 4, απόγευμα Τετάρτης, 8 Μαρτίου εσείως. Και πάμε τώρα για να δούμε και να γνωρίσουμε από κοντά τις σημαντικές δράσεις αλλά και τα σεμινάρια που λαμβάνουν χώρα στις τεχνικές σχολές επιμελητηρίου Ηρακλείου και εκ τεχνικές σχολές επιμελητηρίου Ηρακλείου. Με τον αρμοδιότερο θα μιλήσουμε. Κοντά μας είναι ο διευθυντής τους, ο κύριος Μιχάλης Καθαράκης. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Καλησπέρα και στους ακροατές, στους τηλεθεατές. Συχνά πυκνά λαμβάνουμε τα δελτία τύπου και τα email από το επιμελητήριο που μας ενημερώνουν για μια σειρά πολλών και σημαντικών δράσεων. Έχετε ανεβάσει κατά πολύ τους τόνους, με την έννοια ότι έχετε μια πολύ σήμαντη δραστηριότητα και προσπαθείτε να καλύψετε μέσα από την διαδικασία και των σεμιναρίων και των επιμορφώσεων πολλούς και διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δείχνεται όμως και μια έμφαση σε θέματα τα οποία αφορούν και στην τοπική οικονομία και στους κλάδους οι οποίοι μπορούν να αναπτυχθούν. Θέλω πριν πάμε στα γενικά να δούμε λίγο τα ειδικά, γιατί η αφορμή αυτής της πρόσκλησης ήταν το πρόγραμμα εκπαίδευσης μεταναστών από το ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Και επειδή έχει υπάρξει μια συγκεκριμένη σύγχυση, να το αποσαφηνίσουμε λίγο για το τι ακριβώς πρόκειται να κάνετε. Έτσι, πρόκειται για τη χάραξη μιας πολιτικής. Δεν θα κάνουμε σεμινάρια σε μετανάστες, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι ένα πολυεθνικό πρόγραμμα. Είναι μια συνεργασία της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Τουρκίας και της Ελλάδας, ώστε να δημιουργηθεί πολιτική που θα επιτρέψει στους ετούντες άσυλο, είναι πιο σωστό ο όρος αυτός, γιατί είναι οι άνθρωποι που βρέθηκαν χωρίς πατρίδα ουσιαστικά, να μπορέσουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας που θα είναι ο τελικός αποδέκτης, ο τελικός παραλήπτης. Αντίθετα με εμάς, στο εξωτερικό, στη Γερμανία, στην Αυστρία, που είναι οι οικονομίες ανθούσες, είναι πιο ανεπτυγμένες αυτή τη στιγμή, υπάρχει ανάγκη για χέρια, για ανθρώπινο δυναμικό. Όμως οι άνθρωποι που φτάνουν εκεί συνήθως είναι χωρίς καν να γνωρίζουν τη γλώσσα, δεν γνωρίζουν τη γλώσσα. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν ξεκινάμε μια διαδικασία να προτείνουμε πολιτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς κατά τη διάρκεια της παραμονής στα διάφορα ενδιάμεσα σημεία θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να γνωρίσουν τη γλώσσα και να αποκτήσουν κάποιες βασικές δεξιότητες, ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στις χώρες προορισμού όσο γίνεται πιο έτοιμοι να ενταχθούν σε αυτές και να μπορέσουν να δουλέψουν. Ουσιαστικά το εν λόγω πρόγραμμα σχετίζεται και με την άφιξη, όπως έχει ανακοινωθεί, και των πρώτων μεταναστών στην Κρήτη. Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί εδώ και 2 χρόνια. Άρα δεν ξέραμε τότε πώς θα ήταν οι συνθήκες τώρα. Δεν έχει να κάνει με την άφιξη των συγκεκριμένων μεταναστών, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιες θα είναι οι συνθήκες που θα διαμορφωθούν. Έχει να κάνει όμως με μια ευρύτερη πολιτική, που λέει ότι για να μπορέσουν οι άνθρωποι που έρχονται, μετανάστες τους λέμε εμείς, ξαναλέω, ετούντες άσυλο είναι το σωστό. Καλά το κάνετε. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δεν ήταν επιλογή τους να φύγουν από τον τόπο τους. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί πώς θα καταφέρουν να ενσωματωθούν όπου τελικά καταλήξουν. Και το όνειρό τους ή η ελπίδα τους δεν είναι να καταλήξουν εδώ, γιατί εδώ δεν έχουμε δουλειά για εμάς τους ίδιους. Αλλά στις χώρες που τελικά είναι ο τελικός προορισμός. Γι' αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό το Υπουργείο Κοινωνικών Θεμάτων και Ένταξης, έτσι λέγεται, του κρατηδίου της ΕΣΥΣ. Είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία. Είναι δηλαδή φορείς οι οποίοι είτε είναι άμεσα εμπλεκόμενοι με αυτές τις διαδικασίες, είτε τελικοί αποδέκτες, είτε αρχική αποστολή, αν μπορούμε να τους ονοματίσουμε έτσι. Ναι, γι' αυτό και το πρόγραμμα, από ό,τι βλέπω εδώ, έχει πάρει και την εύστοχη επωνυμία Welcome, δηλαδή καλώς ήρθατε. Με ό,τι αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, η γλωσσική εκμάθηση και η επαγγελματική κατάρτιση είναι 2 βασικοί πυλώνες, να μπορείς να επικοινωνήσεις και κυρίως να μπορείς να εργαστείς για να επαναπροσδιορίσεις την καθημερινότητά σου. Ξέρετε, στη Γερμανία, ας πούμε, αυτό το διάστημα έχουν και αυτοί ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχουν τεχνίτες, τεχνικοί για τα, ας πούμε, χαμηλότερων απαιτήσεων επαγγέλματα, δηλαδή οικοδόμοι, κτίστες κτλ. Σε αυτό λοιπόν το χώρο που μπορεί εύκολα κάποιος απλά με μια γλώσσα και κάποιες βασικές δεξιότητες να μπορέσει να δουλέψει, έχουν μεγάλη ανάγκη, άρα για αυτούς οι ετούντες άσυλο είναι μια βοήθεια. Δηλαδή ενδιαφέρονται να τους κρατήσουν και να τους τραβήξουν, αλλά με τις προϋποθέσεις βέβαια που έχουν στα δικά τους κράτη. Ωραία, πάμε λίγο να δούμε για να προλάβουμε και μέσω χρόνο και τα υπόλοιπα επιμορφωτικά σεμινάρια που λαμβάνουν χώρα στο ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Greek Tourism Online, που ουσιαστικά έχετε δώσει σημαντικά εργαλεία βοήθειας σε επιχειρηματίες συνασχολούμενους με διάφορους κλάδους του τουρισμού να αναπτύξουν και να προβάλλουν το προϊόν τους διαδικτυακά. Το πιο σημαντικό πλέον εργαλείο. Το σεμινάριο αυτό είναι μια προσπάθεια της Google. Έχει μέσα το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ
και το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Είναι μια δράση που γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Εμείς απλά την υποστηρίζουμε. Δώσαμε δηλαδή χώρο για να έρθουν. Και ουσιαστικά προσπαθεί να υποστηρίξει το ψηφιακό χάσμα, να δώσει δηλαδή ψηφιακές δεξιότητες στους ανθρώπους. Έχει, ας πούμε, παρατηρηθεί ότι οι επιχειρήσεις που βγαίνουν διαδικτυακά στο ίντερνετ διπλασιάζουν περίπου τους υπαλλήλους που απασχολούν, αυξάνουν τους τζίρους τους και είναι μια προσπάθεια μέσα από την ψηφιακή πλέον, ας πούμε, κατάσταση, να την πω, την ψηφιακή διαδικασία, να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να μπουν σε αυτό το νέο κόσμο και να μπορέσουν να δώσουν τα προϊόντα τους στο ίντερνετ και γενικά στο διαδίκτυο. Το συγκεκριμένο σεμινάριο πότε αναμένεται να λάβει χώρα, γιατί το γεγονός ότι η Google μπαίνει σε όλο αυτό το παιχνίδι δίνει και μια διαφορετική διάσταση. Το σεμινάριο αυτό θα ξεκινήσει αύριο, είναι ήδη γεμάτο. Υπάρχει απλά μια λίστα αναμονής για όσους μπορεί να ενδιαφερθούν, από τις 4.30 ώρα να είναι λίγο πιο νωρίς. Αν κάποιοι δεν έρθουν, είναι δηλαδή 220 θέσεις, έχουν γεμίσει όλες. Αλλά όσοι έρθουν 4.30 ώρα, πιθανόν να καταφέρουμε να μπουν σε λίστα αναμονής από τους ανθρώπους που θα είναι non-show, όσοι δηλαδή δεν εμφανιστούν. Το αυτό συμβαίνει και με άλλου τύπου σεμινάρια τα οποία πραγματοποιείται ή υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον, οπότε αντιλαμβάνεστε κι εσείς και πού είναι η τάση του κόσμου να θέλει να επιμορφωθεί και να ενημερωθεί? Κοιτάξτε, αυτό που είπατε στην αρχή ότι έχουμε μια ίσως αυξημένη δραστηριότητα έχει να κάνει ότι έχουν αυξηθεί, με το ότι έχουν αυξηθεί ανάγκες του κόσμου. Δηλαδή, δυστυχώς ή ευτυχώς έχουν αυξηθεί και οι ανάγκες για δεξιότητες στην καθημερινότητά μας. Ο κόσμος ψάχνεται να βρει λύσεις. Ας πούμε, ενδεικτικά αναφέρω ότι είναι περίπου 20% το ποσοστό των ανθρώπων που μπαίνουν στα ΙΕΚ για να εκπαιδευτούν και έχουν ήδη ένα απολυτήριο, συγγνώμη, ένα πτυχίο πανεπιστημίου. Δηλαδή έχουν τελειώσει ένα πανεπιστήμιο και όμως πάνε σε μια κατώτατη βαθμίδα, κατώτερο επίπεδο, ενώ σύμφωνα με το ICD, για να μπορέσουν να βρουν δουλειά μετά. Αυτό λοιπόν που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε είναι να παρακολουθούμε τη στάση της ανάγκης της αγοράς και όπου υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων να προσπαθούμε να δίνουμε κάποιες δεξιότητες. Παράδειγμα, ας πούμε, ένα σεμινάριο που ξεκινάει τώρα έχει να κάνει με το καφέ και το μπαρ και έρχεται να υποστηρίξει τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε σε ένα ξενοδοχείο, να βρουν μια δουλειά, δεν έχουν καμία δεξιότητα, θέλουν να δουλέψουν στο μπαρ του ξενοδοχείου ή στο καφέ του ξενοδοχείου, θέλουν ένα εντατικό γρήγορο σεμινάριο ώστε να μπορέσουν να βρουν μια δουλειά και να ξεκινήσουν τη σεζόν την καλοκαιρινή, παράδειγμα. Κάπως έτσι λοιπόν είναι και τα υπόλοιπα σεμινάρια. Ας πούμε, έχουμε ένα σεμινάριο που ξεκινάει με λισοκομεία. Η ποικιλία είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχει σεμινάρια για το φωτισμό στους εξωτερικούς χώρους, που είναι σεμινάρια τα οποία περισσότερο έρχονται να καλύψουν μια έλλειψη δεξιοτήτων του πώς κανείς σχεδιάζει ένα εξωτερικό φωτισμό. Ποια είναι δηλαδή τα στοιχεία. Να δω λίγο και τις σημειώσεις. Να τις δείτε, γιατί εγώ θυμάμαι τα email που έρχονται κατά καιρούς και σε κάποια από αυτά έχω μείνει και έχω διαβάσει. Ένα πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, σεμινάριο είναι το merchandising. Πώς φτιάχνει κάποιος τη βιτρίνα του. Δηλαδή, ποια προϊόντα πάνε πού. Πώς θα κάνει η βιτρίνα του έτσι ώστε να μιλάει στον πελάτη και να τον οδηγήσει τελικά στην πώληση. Που, ας πούμε, η ειδικότητα αυτή μας έχει έρθει από την Ολλανδία. Εμείς στην Ελλάδα εδώ δεν έχουμε αντίστοιχο εικαστικό για την τοποθέτηση των αντικειμένων στα ράφια. Ναι. Παράδειγμα, στη βιτρίνα ενός καταστήματος. Μπορεί να είναι από ένα φρουτοπωλείο μέχρι οτιδήποτε. Ένα κατάστημα εμπορικών. Σαφώς, κάθε πράγμα έχει το δικό του τρόπο. Πώς δηλαδή γίνεται αυτή η διαδικασία. Ή ένα άλλο σεμινάριο που είναι ανάγκη είναι η ορολογία των ελληνικών. Δηλαδή, έχουν πολλούς ανθρώπους που δουλεύουν σε ελληνικές επιχειρήσεις, είναι αλλοδαποί, είτε ας πούμε σε θερινά καταστήματα, είτε σε ξενοδοχεία κτλ. Οι οποίοι δεν γνωρίζουν ελληνικά. Άρα λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να μάθουμε την ελληνική γλώσσα. Γιατί αντίστοιχα κάνουμε κινέζικα, κάνουμε αράβικα, κάνουμε δηλαδή πάλι επιχειρηματικά σεμινάρια για κάποιους που θέλουν να πάνε στην Κίνα και να κάνουν εξαγωγές. Ναι. Χρειάζεται την ορολογία, την αντίστοιχη, την κινέζικη, ας πούμε. Αυτό το γρήγορο, το εύκολο. Έτσι, εντατικό, συμπυκνωμένο, γρήγορο, ώστε οι ενήλικες, ξέρετε, θέλουν να έχουν γρήγορα αποτελέσματα. Βασικά έρχονται και θέλουν να ξέρουν χθες αυτό που θέλουν να τους μάθουν. Όσο πω για τα Κινέζικα, βέβαια δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σαφώς, ναι. Αλλά ναι. Και όμως, καταλαβαίνω τι λέτε. Τις πρώτες αρχές μπορούν δηλαδή να δουν κάποιο email, να απαντήσουν σε μια βασική συνομιλία, να δείξουν σε μια έκθεση ένα προϊόν που έχουν, να πούνε, ας πούμε, την ώρα ή τις κατευθύνσεις. Είναι πολύ σημαντικά. Ή να μπορούν να πλογηθούν, ας πούμε, όταν φτάσουν στην ξένη χώρα, να καταφέρουν να διαβάσουν μερικές βασικές ταμπέλες. Είχαμε ένα σεμινάριο αρωματοποιίας, ναι, το οποίο πρόσφατα ολοκληρώθηκε και θα επαναληφθεί. Και άλλα πολλά, ραπτική σεμινάριο, γιατί είχαμε τη μεταποίηση που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πολλοί κόσμος καταφέρει να βρίσκει δουλειά μαθαίνοντας να μεταποιεί.
και πρόσφατα αυτό δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα. Μπορώ νομίζω να σας το ανακοινώσω εδώ. Είναι για αποκλειστικότητα αυτό. Ξεκινάμε ένα σεμινάριο με τους αργαλιούς, για την υφαντική τέχνη. Να μπορέσουν δηλαδή όσοι ενδιαφέρουν. Ναι, υπάρχει αυτή η τάση. Γιατί εσείς θα κάνετε τα σεμινάρια και συγγνώμη σας διακόπτω, αφουγκραζόμενοι τον παλμό και την κατάσταση της εποχής. Δεν κάνετε σεμινάρια για σεμινάρια. Όχι. Και γι' αυτό έχετε επιλέξει και πολύ εύστοχα θέματα για να επιμορφωθεί κάποιος. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει μια ανίχνευση της αγοράς. Υπάρχουν βέβαια και φορές που κι εμείς μπορεί να σχεδιάσουμε κάτι και τελικά να μην τα καταφέρουμε. Όπως ας πούμε για παράδειγμα ένα σεμινάριο που σχεδιάσαμε πρόσφατα για τον ελληνικό λόγο, που ενώ το προχωρήσαμε. Δεν κατάφερε τελικά να βγει. Αλλά και αυτό όμως δεν έχει να κάνει, μάλλον, να κάνει με την εποχή. Μάλλον νιώθουμε φοβερή ότι μιλάμε εξαιρετικά ελληνικά. Πιθανό. Όλοι, έχει ναι. να κάνει, ξέρετε, και με την εποχή. Έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Δεν μπορεί το ίδιο σεμινάριο σε τρεις μήνες να είναι τελείως διαφορετική απήχηση. Σωστό. Με τον αργαλιό, λοιπόν, έτσι για να μου το πείτε, θα δώσετε τη δυνατότητα σε κάποιους οι οποίοι θα παρακολουθήσουν να εντρυφήσουν στις βασικές αρχές. Θα έχουμε αργαλιούς. Ναι. Θα έχουμε τους εκπαιδευόμενους πάνω στους αργαλιούς. Θα τους δείξουμε πώς γίνεται, τώρα αυτά δεν τα ξέρω και ο καλά, το υφάδι, το στιμόνι, όλες αυτές οι διαδικασίες. Μια χαρά σας βλέπω ενημερωμένο. Και θα φτάσουμε να φτιάξουν κάποια κουρελού με κέντυμα. Δηλαδή από το μηδέν στο τέλος θα μπορούν να έχουν τις βασικές αρχές. Βεβαίως. Και μετά θα πάμε και σε ένα δεύτερο κύκλο για πιο εξειζητημένα πράγματα πάλι πάνω στον αργαλιό. Κύριε Καθαράκη, δεν έχουμε πει το τηλέφωνο επικοινωνίας και με ενημερώνουν ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που ρωτάει πού θα βρούμε πληροφορίες, πώς θα ενημερωνόμαστε. Ωραία. Γιατί είναι πληροφορίες που λέμε τώρα και εμείς ατάκτως ερημένες. Αλλά για κάποιοι που ενδιαφέρονται, πώς μπορεί να επικοινωνήσουμε. Όποιος θέλει να δει τις πληροφορίες μας, εμείς έχουμε προσπαθήσει να τα κάνουμε όλα πλέον ηλεκτρονικά. Άρα κάποιος που ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στο κατάρτιση.gr και εκεί μέσα υπάρχουν όλα τα σεμινάρια. Αλλιώς. Υπάρχει το 302730 281 0, 302730 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, ή να έρθει κατευθείαν στο επιμελητήριο Ηρακλείου, Κοροναίου 9, στο κέντρο του Ηρακλείου και να τα πούμε από κοντά. Να πάρει και τα ανάλογα. Και επίσης να κάνω και μια έτσι, αν μου επιτρέπετε, πρόσκληση από εδώ, αν κάποιος ενδιαφέρεται να κάνει κάποιο σεμινάριο, δηλαδή δημιουργήσουμε ένα σεμινάριο που δεν υπάρχει, μπορεί να έρθει να μας βρει, να το συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε να καλύψουμε την ανάγκη όπου υπάρχει αυτή. Έβγε. Εξαιρετική. Να είστε καλά. Πολύ σημαντικό. Σε μια περίοδο που ψάχνει και κόσμος και έχουμε και ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανέργων που ψάχνουν να βρουν την επόμενη δουλειά, αν υπάρχει μια πιο ειδική κατάρτιση, και έχει, δηλαδή η μιλισσοκομεία, είναι ένας τόπος ανάπτυξης σημαντικός για κάποιον που δεν έχει αυτή τίποτα να κάνει. Και το άλλο το οποίο αναφέρατε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καθαράκη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.